Καλό μήνα λοιπόν σε όλους σήμερα με χαμόγελο. Όπως συνηθίζεται την πρώτη μέρα του Απριλίου λέμε μικρά ή και μεγάλα αθώα ψέματα όμως τα οποία τα επιβάλλουν τα έθιμα και οι παραδόσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα σύντομο βίντεο για το πώς προήλθε το έθιμο αυτό αλλά και να καλωσορίσουμε τον επόμενό μας καλεσμένο. Κι όμως το έθιμο της Πρωταπριλιάς δεν ξεκίνησε στην Ελλάδα. Τα ψέματα της 1ης Απριλίου μας έχουν έρθει από την Ευρώπη, αλλά υπάρχουν διάφορες εκδοχές σχετικά με τον τόπο και το χρόνο που γεννήθηκαν. Η πρώτη εκδοχή θέλει το έθιμο να ξεκίνησε από τους Κέλτες. Λαός της βορειοδυτικής Ευρώπης, οι Κέλτες ήταν δεινοί ψαράδες. Η εποχή του ψαρέματος ξεκινούσε την 1η Απριλίου. Όσο καλοί ψαράδες όμως και να ήταν, την εποχή αυτή του χρόνου τα ψάρια πιάνονται δύσκολα. Έτσι και αυτοί, όπως προστάζει ο κώδικας δεοντολογίας των ψαράδων, έλεγαν ψέματα σχετικά με το πόσα ψάρια είχαν πιάσει. Αυτή η συνήθεια έγινε με το πέρασμα του χρόνου έθιμο. Για κάποιους πάλι, οι πρωταπριλιάτικες φάρσες οφείλουν την ύπαρξή τους στη γιορτή της κοροϊδίας και του ξεγελάσματος της ρωμαϊκής θεάς Βένους Απρίλης, δηλαδή της Απριλίου Αφροδίτης, που έδινε το έναυσμα για απελευθέρωση του πνεύματος ταυτόχρονα με την οργιώδη απελευθέρωση της φύσης. Στην Ελλάδα διαφοροποιήθηκε το έθιμο και πήρε τη γνωστή ελληνική χρειά. Η βασική ιδέα βέβαια παρέμεινε η ίδια. Λέμε αθώα ψέματα με σκοπό να ξεγελάσουμε το θύμα μας. Σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας θεωρούν ότι όποιος καταφέρει να ξεγελάσει τον άλλον θα έχει την τύχη με το μέρος του όλη την υπόλοιπη χρονιά. Σε κάποιες άλλες πιστεύουν ότι ο θήτης θα έχει καλή σοδειά στις καλλιέργειές του, όσο για το θύμα πιστεύεται ότι σε αντίθεση με το θήτη θα έχει γρουσουζιά τον υπόλοιπο χρόνο και πιθανότατα αν είναι παντρεμένος θα χειρέψει γρήγορα. Στη Θράκη, το βρόχινο νερό της Πρωταπριλιάς θεωρείται θεραπευτικό και γι' αυτό το μαζεύουν σε μπουκάλι και πίνει από αυτό ο άρρωστος. Στην Κομοτηνή, την παλιά Κιουμουλτζίνα, λέγανε πως την Πρωταπριλιά το είχαν σε καλό να γελούν για να γίνουν τα κουκούλια τους, όταν βέβαια είχαν σιροτροφία, δηλαδή εκτροφή μεταξοσκόλικων. Στη Τζαντό της Ανατολικής Θράκης είχαν λέει σε καλό να γελάσουν τον άλλον για να κάνουν τα δέντρα καρπό. Στην Άνδρο πάλι λένε ψέματα την 1η του Μάρτη και όχι την Πρωταπριλιά. Καλησπέρισουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή, τον Καραγκιουζουμπέκη και σκηνοθέτη, κύριο Γιάννη Βουλτσίδη. Κύριε Βουλτσίδη, σα καλησπέρισουμε. Καλησπέριζω. Καλό μήνα λοιπόν, με χαμόγελο σήμερα, μέσα στα θλιβερά γεγονότα τα οποία βιώνουμε. Μία μέρα ευχάριστη, μία μέρα όπω το επιβάλλει η παράδοση, να χαμογελάμε λίγο περισσότερο με τι μικρέ ή μεγάλε πλάκε τι οποίε πραγματοποιούμε μεταξύ μα. Ναι, να μην ξεχνάμε ότι το γέλιο ανασταίνει και νεκρούς. Μάλιστα, ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Κύριε Βουλτσίδη, ίσως είναι το καλύτερο εμβόλιο. Ίσως να πάρει και το εμβόλιο, αλλά το αγνοούμε. Το αγνοούμε. Γιατί λέμε ψέματα μία μέρα σαν κι αυτή, σαν την 1η Απρίλη, και τι σημαίνει για όλο τον κόσμο? Γιατί το ψέμα γίνεται παιχνίδι. Γίνεται ένα είδος παιχνίδι, δηλαδή είναι η φαντασία που θέλει έστω μέσω της φαντασίας να ξαναισορροπηθεί ο κόσμος. Παραδείγματος χάρη στις απόκριες ο λαός έχει μια μέρα να φέρει τα πάνω κάτω. Ανεβαίνει ο λαός, εξιστομίζει την αχυροστομία του, λέει τι σκέφτεται και δεν διώκεται μια μέρα το χρόνο. Όπως και μια μέρα το χρόνο έχει και από ένα ψέματα. Τις υπόλοιπες 364 του τα λένε τα ψέματα κυβερνήτες. Για να ισορροπήσει κάπως το πράγμα. Είναι θέμα ισορροπίας δηλαδή. Πρέπει να δώσουμε κάποιο κόκαλο, ας πούμε, κάπως να τους ηρεμήσουμε. Μάλιστα. Πόσο είναι ανάγκη ένα παιχνίδι έχουμε... ισορροπίας που γίνεται. Πολύ, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πόσο ανάγκη έχουμε το γέλιο στη ζωή μας, ειδικά αυτές τις ημέρες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με όλες τις δυσκολίες τις οποίες βιώνουμε. Το γέλιο, να μην ξεχνάμε ότι είναι όταν είπα ανασταίνει και νεκρούς, το εννοώ με την έννοια πια. Μην ξεχνάμε ότι στα Ελευσίνια μυστήρια, όταν η Δήμητρα χάνει την κόρη της και είναι μαυροφορημένη και πεπλοφορούσα και δεν ξέρω τι είναι βαριά όπως ο μόλιβος, ας πούμε ο μόλιβος, πάει μια γριά παρακατιανή, σηκώνει το φουστάνι της και λέει κοίταξε και κάνει τη Δήμητρα να γελάσει. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω το γέλιο έχει μια δύναμη όντως ανορθωτική. Και, γιατί έχει πολλές, μπορούμε και με πολλούς τρόπους να το
έχει να το σημασιολογήσουμε, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή το γέλιο, καταρχάς δημιουργεί ένα είδος δημοκρατίας. Με ποιον μπορούμε να αυτιευτούμε? Με αυτόν που αισθανόμαστε εκεί και ίσοι. Οι άλλοι δεν μας το επιτρέπουνε. Άρα όπου μπορούμε και γελάμε και αστειευόμαστε, αισθανόμαστε καλά. Υπάρχει ένας δημοκρατικός χώρος. Μάλιστα. Σύμφωνα με την παράδοση, έχουμε κάποια γεγονότα, κάποια συμβάντα. Τι έχει γράψει η ιστορία μας όσον αφορά αυτήν την ημέρα? Κοίταξε, όσο αφορά την απολογραφικής πλευράς, δεν μπορώ να πω ούτε είμαι το κατάλληλο πρόσωπο, αλλά από ερμηνευτικής πλευράς, δίνω μια ερμηνεία ότι το ψέμα είναι ένα παιχνίδι που γίνεται πολλές φορές για να αποκαλυφθεί και η αλήθεια. Μην ξεχνάμε ότι σε πολλά έργα, ας πούμε δραματικά, λέγονται κάποια στιγμή, λέει κάποιος ήρωας ένα ψέμα σε κάποιον άλλον, για να δει πως θα αντιδράσει. Παραδείγματος χάρη του λέει ο τάδε πέθανε και ο άλλος, ας πούμε, ή ταράσεται ή δεν ταράσεται. Άμα ταραχτεί πάει να πει και συμπεραίνει ο άλλος ότι τον αγαπούσε υπερβολικά ή δεν τον αγαπούσε. Δηλαδή είναι και ένα είδος τεχνικής ανίχνευσης της αλήθειας. Είναι πολλά πράγματα, δεν είναι ένα πράγμα. Πάντως το ψέμα, πολλές φορές το ψέμα λέμε και το παραμύθι. Πολλές φορές λέμε ένα ψέμα, ένα παραμύθι είναι ένα ψέμα. Δηλαδή λέμε το ψέμα, ένα παραμύθι, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε κατευθείαν στην πραγματικότητα του αλουνού. Του λέμε σαν παραμύθι, πας και του περάσει, δηλαδή πας και λειτουργήσει. Γιατί άμα το πούμε direct, μπορεί να πάθει και τίποτα. Μάλιστα. Σοφό αυτό το είναι οποίο... Πολλές οι πλευρές που μπορούμε να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Κύριε Πουλτίδη, μας έχετε ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο για την σημερινή ημέρα? Ναι, επειδή πρέπει κάτι να ετοιμάζουμε πάντα, όπως ετοιμάζει και ο μάγειρας. Εγώ είμαι μάγειρας της κομμωδίας περισσότερο. Έχω ετοιμάσει την άλλη φορά είχαμε τριφτήσει στο δράμα. Σήμερα θα περάσουμε στην επιθεώρηση. Στην επιθεώρηση, μάλιστα. Ναι, όχι δράμα, συνέχεια μην βαριστομαχιάσουμε από το κλάμα. Ας περάσουμε στην επιθεώρηση λόγου και μέρας. Και θέλω να αναγγείλω μια μεγάλη αλήθεια πρώτα-πρώτα, ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί με κάθεσε για σύμβουλο επικοινωνίας ο Τραμπ. Μάλιστα. Ναι, μου κάλεσε και μάλιστα φοβάται τώρα με τον κορονοϊό να μην χάσει τις εκλογές. Θα μου πεις τι του συμβούλευσα εγώ. Πρώτον, αν πεθάνουν φτωχοί και άνεργοι, κανένας δεν θα τους ζητήσει. Άσε που θα σε πούνε και μπράβο, καθάρισες τους δρόμους. Τώρα, αν πεθάνουν από τη μεσαία τάξη και πάνω, αρχίζουν κάποια ψιλοπροβληματάκια. Αλλά και αυτά ξεπερνιούνται. Αν οι νεκροί είναι πάνω από 500.000, θα έχεις πρόβλημα. Θα έχεις πρόβλημα αν είναι πάνω από 500.000. Αν όμως είναι και κάτω από 100.000, πάλι θα έχεις πρόβλημα. Θα μου πεις γιατί. Μα κάποιοι θάνατοι είναι ωφέλιμοι, διότι θα σου δώσουν την ευκαιρία να κάνεις δημόσια μπρος στις κάμερες, ότι να κλάψεις μπρος στις κάμερες, να τους ψυχοπονέσεις. Ο πόνος πουλάει. Αλλά προσοχή. Mm-hmm. Προσοχή στα νούμερα. Ούτε είναι νεκροί να ξεπεράσουν τις 500.000, αλλά ούτε και να πέσουν και κάτω. Αυτό το συμβούλευσα. Βέβαια, μετά προτάθρωσε κάτι πιο προσωπικές ερωτήσεις ο πρόεδρος μου. Μου ζήτησε και μια προσωπική συμβουλή για τη γυναίκα του. Το political correct βέβαια είναι να μην σας το εκμυστερευτώ αυτό το πράγμα, αλλά δεν βαριέσαι, ο πρόεδρος έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα ο πρόεδρος. Δεν του... Καταλαβαίνετε. Έχει πρόβλημα. Ναι. Θα μου πείτε, είναι πρόβλημα αυτό? Πώς δεν είναι? Τα ερωτικά ενός ανισόρροπου τύπου πρέπει να είναι ισορροπημένα. μετά με πήρε και ο Κιμ τηλέφωνο. Βέβαια, με πήρε και αυτός. Αλλά δεν τόλμησα να του συμβουλέψω τίποτα. Εκεί τα λάθη πληρώνονται. Σίγουρα. Δηλαδή θέλω να πω, έχουν πέσει οι δουλειές πάρα πολλές, παρόλο τον κορονοϊό, ας πούμε. Και μετά ζήρεψε και ο Κυριάκος.
ο Κυριάκος, ο δικός μας, και αυτός πήρε τηλέφωνο, έτσι γενικός που είναι από καλό παιδί, από, ξέρεις, από σπίτι που λέμε, και λέει, είχα μια πρόταση και από αυτόν, σε αυτόν είχα μια πρόταση να, σήμερα να γίνω σύμβουλος επικοινωνίας. Okay, μου λέει την εικόνα μου, την εικόνα μου λέει, πώς την βλέπεις. Την εικόνα σου τη βλέπω, λέω, Κυριάκο, εσένα δεν βλέπω. Περισσότερα λεφτά δώσετε για προβολή της εικόνας σας παρά για μάσκες τους γιατρούς. Μ' αρέσεις, λέει, που είσαι ειλικρινής, αλλά μην το παραπείς προς τα έξω, θα χαλάσει η εικόνα μας. Πέρα από αυτά, μου λέει, τίποτα καλό δεν μας βλέπεις. Θέλω να βλέπω και θέλω να είμαι υπηκής, γιατί είστε στην αρχή. Όταν βγήκε ο Τσίπρας, τον είχα ευχηθεί να πάει καλά. Μετά από ένα χρόνο τον ευχήθηκα να πάει στο διάλογο. Γιατί αυτός νόμιζε ότι του είχα ευχηθεί να πάει καλά αυτός και τα κομματόσκυλά του. Μέσα σε ένα χρόνο, με μια υπογραφή δικιά του, είχε παραδώσει στους Γερμανούς 14 ελληνικά αεροδρόμια. Ποιος? Αυτός που είχε κάνει καριέρα βρίζοντας τους Γερμανούς στο Σύνταγμα. Τώρα εσύ βέβαια πιο πονηρός, δεν το παίζεις Τεγεβάρα, γιατί δεν το φούσκωσες πολύ. Γιατί είδες πόσο γρήγορα ξεφούσκωσε ο άλλος. Τέλος πάντων, αυτό που βέβαια λέμε για να είμαστε και δίκοι, με το μεταναστευτικό κάτι έκανες. Κράτησες τα σύνορα από την επιδρομή του Ερντογκάν καλά, και με τον κορονοϊό αυτός ο Τσόντρας κάπως αυτός μου φαίνεται. Πήρες γρήγορες αποφάσεις. Φυσικά δεν φτάνουν αυτά και δεν θα κρυθείς μόνο για αυτά. Μπορείς να σηκώσεις την οικονομία και να ξαναδώσεις την περηφάνεια στον Έλληνα. Και αυτά θα κρυθείς. Για να σε δούμε και εσένα λοιπόν. Του μίλησα λίγο πότε μαλακά, πότε σκληρά, καινούριος είναι στο επάγγελμα. Να δούμε και αυτό τώρα. Πάντως το συμβούλιο θα ειλικρινά, ας πούμε. Δηλαδή οι δουλειές πάνε καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα από αυτές τις δύο επικοινωνίες που είχαμε, δύο μεγάλους πρόεδρους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βουλτσίδη, για την ευχάριστη νότα την οποία μας δώσατε την σημερινή ημέρα και φυσικά συγχρόνως με τον πολιτικό σχολιασμό των πεπραγμένων του τόπου μας. Καλή δύναμη να ευχηθούμε και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο και να προσπαθούμε πάντα να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες με χαμόγελο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι, χαμογελάς όταν έχεις αντοχές. Όταν έχεις αντοχές, χαμογελάς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να συμφωνείς με τον άλλον σε όλα. Πρέπει να ακούς τον άλλον, να καθίσεις συμφωνείς μαζί του. Μόνο αυτοί που έχουν αντοχές, ο φανατισμός δεν γεννάει γέλιο, γεννάει μίσος. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έγινε όλα καλά. Όλα καλά. Ναι, για χαρά.